Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στο Κίτιον, όπου η Πετρολίνα ΑΕΚ κέρδισε τον Κεραυνό 71-63 στον πρώτο αγώνα της σειράς των τελικών και έκανε το 1-0. Δίπλα μου έχω τον προμονητή της ΑΕΚ, τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Coach, ένα παιχνίδι περίεργο. Ξεκίνησε διαφορετικά, τελείωσε διαφορετικά. Έτσι, πρώτη σου κουβέντα για το παιχνίδι, πώς κύλησε και πώς φάσατε σε αυτή την τεράστια νίκη. Καταρχήν να πω ότι ένα συαρπαστικό παιχνίδι μεταξύ των δύο καλύτερων ομάδων τα τελευταία χρόνια. Το πρώτο ημίχρονο, όπως είπατε και εσείς, παραπάνω πήγε στο επιθετικό κομμάτι. Οι ομάδες έβρισκαν με ευκολία το σκορ. Δεύτερο ημίχρονο, σφίξαν οι άμυνες, ειδικά εμείς. Αφήσαμε το Κεραυνό στους 19 πόντους και γι' αυτό κερδίσαμε το παιχνίδι λόγω της άμυνας μας του δεύτερου ημιχρόνου. Δεν ήταν μόνο οι 19 πόντοι, αλλά το γεγονός ότι ο Κεραυνός από τα μέσα της τρεις περιόδου και μετά πέτυχε για τα επόμενα 10 λεπτά, είχε πετύχει 4 πόντους, κάπως έτσι. Ήταν πολύ χαμηλή η συγκομιδή του. Αυτό πώς το επιτεύχθηκε? Κλείσατε τον Μάλκομ, κλείσατε τον Στυλιανού. Έτσι, πείτε μας λίγο από πλευράς προπονητικής, τι κάνατε για να φτάσετε σε αυτό το αποτέλεσμα στο αμυντικό κομμάτι? Το πρώτο ημίχρονο δεν μας βγήκε η άμυνα. Είπαμε στα αποδητήρια ότι πρέπει να τους περιορίσουμε, να βγούμε γενικά, να είμαστε πιο aggressive. Δεν μπορείς να υποτιμήσεις κανένα παίχτη του Κεραυνού. Και το καταφέραμε. Όλα τα παιδιά έδωσαν το 100% των δυνάμεων του. Βούτυξαν να πιάσουν τις χαμένες μπαγιές. Πραγματικά ήταν παιχνίδι με πολύ πάθος, πολύ ένταση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Και κάπου εκεί στο τέλος βάλαμε κάποια σημαντικά καλάθια και γι' αυτό κερδίσαμε το παιχνίδι. Βολές, θα βάλετε υπερορία στην επόμενη προπόνηση, τι λέει? Τι να πω, εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. 19 βολές, άμα χάναμε το παιχνίδι, θα χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο από το ποσοστό ευστοχία μας στις βολές. Πραγματικά, τι να πω, συμβαίνουν και αυτά. Θα δουλέψουμε γενικά σε όλο το κομμάτι της ψυχολογίας, να ανεβούμε, γιατί είναι μόνο 1-0. Θέλουμε ακόμα 2 νίκες. Ο Κεραυνός έδειξε ότι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, σκληρή ομάδα, και θα διεκδικήσουμε μέχρι τέλος το πρωτάθλημα. Σας ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια και καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ.